σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε οικονόμου? Δόξα τω Θεώ. Έχετε τώρα πολύ ωραία συντροφιά σήμερα. Να είστε καλά, για τα καλά σας λόγια. Δηλαδή αν ήμουν μόνος μου δεν θα σας άρεσε. Αυτό μου μας λέτε. Σας προτιμώ έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, πριν περάσουμε στα θέματα που είναι αμιγώς στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, να σταθούμε λίγο στο προσφυγικό. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε γίνεται για τη διαχείριση των κονδυλίων που αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν είδη βοήθειας και το μοντέλο που θα ακολουθηθεί, που από ό,τι καταλάβαμε παρακάμπτει το κράτος. Ο κύριος Βίτσας πρόσφατα μας είπε ότι θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να το αλλάξει αυτό. Δηλαδή να έχει η ίδια τον κεντρικό συντονισμό αυτών των πόρων. Πού βρισκόμαστε σε αυτό καταρχάς? Όπως ξέρετε, τα χρήματα που έρχονται πάντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια εξαιρετικά μεγάλη γραφειοκρατία και συγχρόνως έχουν ένα πρόβλημα στο ότι εξαιτίας του μνημονίου δεν μπορείς να προσλάβεις ανθρώπους που στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζονται οπωσδήποτε σε όλα τα επίπεδα, μάλιστα, σε όλες τις, όλα τα επίπεδα του προσφυγικού προβλήματος χωρικά. Τουλάχιστον. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς επιχειρούμε να ανατρέψουμε ή εν πάση περιπτώσει να αλλάξουμε, δεν χρειάζεται να ανατρέψουμε, λόγω των έκτακτων συνθήκων και λόγω του ότι η ίδια η ανθρωπιστική βοήθεια σημαίνει ακριβώς αλλαγή των ρυθμών από τη μια αλλά και των κανόνων. Σας υπενθυμίζω χρειάζεται ότι ρύθμιση νομοθετική αυτό. Πρέπει να το τρέξετε και νομοθετικά, δηλαδή. Όχι. Χρειάζεται καταρχήν ευρωπαϊκή εντολή. Μάλιστα. Για διαφορετικό τρόπο πληρωμής, ένα, και δεύτερον, διαφορετικό τρόπο πρόσληψης ανθρώπων. Σας υπενθυμίζω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο, όταν χρησιμοποιεί ανθρωπιστική βοήθεια, τη χρησιμοποιεί για χώρες του τρίτου κόσμου μέχρι στιγμής. Σωστά. Είναι σωστά η πρώτη φορά που τη δίνει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Και επομένως οι κανονισμοί προς τις χώρες του τρίτου κόσμου είναι αυτές που έχετε ανακοινώσει. Ότι δηλαδή να δίνονται σε διεθνείς οργανισμούς, ναι, όπως το είπε ο κύριος Στυλιανίδης, και σε ΜΚΟ και όχι στις κυβερνήσεις. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς ο κύριος Χαρίτσης όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάει νέο πλαίσιο. Αυτό διαπραγματευόμαστε γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε εταίροι. Αν μη τι άλλο, ακόμη. Υπάρχει ευελιξία. Επομένως, πρέπει να μπούμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εδώ δεν είμαστε τρίτος κόσμος. Όπως υπάρχει το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή είναι για τον τρίτο κόσμο. Ελπίζουμε να μην γίνουμε τουλάχιστον. Εντάξει, ναι. Είναι δεκτική η Κομισιόν σε μια τέτοιου τύπου ευελιξία? Ναι, το καταλαβαίνουν και αυτοί. Έχουν πει και αυτοί ότι θα αναθεωρήσουν ορισμένα πράγματα και ως προς την ταχεία εκταμίευση, το οποίο καταλάβατε όλο το προηγούμενο διάστημα, τα περιβόητα 480 εκατομμύρια, υπόκεινται στο νομοθετικό πλαίσιο που σας λέω. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι ότι αναγκαζόμαστε να βάζουμε κρατικά χρήματα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση έναντι αυτών υπεσχημένων. Αυτά πότε θα έρθουν τα χρήματα, πότε θα αρχίσει η ροή αυτών των χρημάτων, κύριε Υπουργέ? Κύριε οικονόμου, από ό,τι ξέρω, αυτή τη στιγμή στα 700 εκατομμύρια τα οποία υπεσχέθηκαν δια την τριετία, δηλαδή 16-17-18, ζητήσαμε 250 εμπροστοβαρός τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή να μπορούν να εκταμιευτούν άμεσα. Και από τα παλιά ζητήσαμε 200 εκατομμύρια εμπροστοβαρός που ήταν μέχρι το 19. Και το 19. Αυτά τα δηλαδή, χρήματα πάντως, κύριε Υπουργέ, ακόμα και να εκταμιευτούν με αυτόν τον τρόπο που ζητάμε. Και πρέπει να εκταμιευτούν, γιατί όντως το βάρος είναι μεγάλο. Είναι αρκετά χρήματα για να σηκώσουμε αυτό το βάρος που φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Πάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ακόμα ένα προσδιόριστος. Εγώ θα μείνω στα επίσημα. Ο κύριος Αβραμόπουλος μιλάει για 100.000 σύντομα. Πιθανό να πάμε και πάνω από αυτό. Φτάνουν τα χρήματα αυτά ή είναι λίγα? Γιατί το ποσό δεν ακούγεται και μεγάλο. Κύριε οικονόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάζουμε με πλήρη ανάπτυξη καθημερινά την κατάσταση και οι προβλέψεις μας να έχουν μεγάλο ποσοστό ασάφειας και απροσδιοριστίας, όπως ξέρετε καλά. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπετε ότι η κατάσταση του εγκλωβισμού
είναι των τελευταίων 15 ημερών, ο εγκλωβισμός δηλαδή των προσφύγων, διότι ποιος μπορούσε να διανοηθεί ποτέ ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες πέρασαν μέσα από την Ελλάδα πριν ένα χρόνο. Αυτό ήταν έτσι... τεράστια νούμερα που, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας δημιουργούσαν πρόβλημα οικονομικό της τάξης που μας δημιουργεί ο εγκλωβισμός. Μάλιστα. Αυτό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας είναι ο εγκλωβισμός 35.000 ανθρώπων. Αυτό είναι το δεδομένο. Παραπάνω, του. Είναι 42. Είναι 42. Α, 42. Ναι. Καλά, είναι... κατά τα στοιχεία του συντονιστικού. Έχουμε και 42 είναι, αν δεν υπολογίστε, ότι και κάποιοι παρόλα αυτά με κάποιο τρόπο διαφεύγουν. Λοιπόν, εκείνο που εμείς ξέρουμε επισήμως με μετρήσεις κάθε μέρα είναι αυτό που ανακοινώνει η Διυπουργική. Και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτήν, γιατί ελέγχει τους 14 τόπους εγκατάστασης αυτή τη στιγμή προσωρινής και επαναλαμβάνω προσωρινής των προσφύγων. Τι προσωρινής? Αυτό που... Το προσωρινής μόνιμης. Τι προσωρινής? Αυτά κρατήσουν για κάποια χρόνια εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να μην είναι οι ίδιοι, λεπτό, θα έρχονται οικονόμου, και θα επανέρχονται. Έτσι δεν φαντάζομαι είναι? Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει κι εσείς και τις τελευταίες δηλώσεις της Κομισιόν και της Μέρκελ. Τώρα επικαλούμε τη Μέρκελ ως τον παράγοντα εκείνον που επηρεάζει αυτές τις συγκεκριμένες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την έννοια την επικαλούμε. Όχι γιατί τις προσδίδω ιδιαίτερο ρόλο. Αλλά έχετε ακούσει λοιπόν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες λένε ότι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα καθοριστούν, επανακαθοριστούν τα ποσοστά εγκατάστασης των προσφύγων από εδώ, από την Ελλάδα, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη υπάρχουν χώρες οι οποίες θέλουν την κατευθείαν εγκατάστασή τους, όπως είναι η Ισπανία παραδείγματος χάρη, και ειδικότερα πόλεις, πόλεις μεσογειακές, οι οποίες είναι έτοιμες να αποδεχθούν. Έκλεισαν τα σύνορα. Τελειωμένο θέμα αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Μιλάμε με ένα δεδομένο αυτό, όμως, πια. Κύριε οικονόμου, μας επηρεάζει. Δυστυχώς, ναι. Αυτό όμως, κύριε οικονόμου, δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα διπλής όψης. Δηλαδή. Δηλαδή, από τη μία εγκλωβίζει, από την άλλη αποθαρρύνει. Αυτό διότι το λέτε εσείς. Δεν προκύπτει από τα πράγματα. Μέχρι στιγμής εγώ βλέπω τις ροές να συνεχίζονται κανονικά. Από τη μείωση, δεν προκύπτει, κύριε οικονόμου. Προκύπτει από τη μείωση. Και δεν το λέω ευχαριστημένη αυτό, γιατί ξέρω τι θα πει απελπισία των ανθρώπων μπροστά στον πόλεμο και την καταστροφή και στο θάνατο. Δηλαδή εσείς λέτε, κυρία Υπουργέ, συγγνώμη να το διευκρινίσουμε, ότι οι ροές θα μειωθούν από εδώ και πέρα, αυτή είναι η εκτίμησή σας, και ότι δεν θα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό στην Ελλάδα? Ναι, είναι, αλλά... αυτό, γι' αυτό σας, η εκτίμησή μας είναι ότι προφανώς θα μειωθούν. Και με τις συμφωνίες της περαιτέρω, οι οποίες γίνονται με την Τουρκία και θα τελειώσουν ή, εν πάση περιπτώσει, θα οριστικοποιηθούν τις 15 Μαρτίου στη Σύνοδο, η οποία αφορά την κατευθείαν εγκατάσταση από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις συγκεκριμένες χώρες. Άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη να αναρωτιέται αν κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, τι αποφασίστηκε στη Σύνοδο. Με αφορμή και τις δηλώσεις Τούσκ περί συγχαρητηρίων και κλεισίμων των συνόρων. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι υπέστη μια μεγάλη ψυχρολουσία και με τις δηλώσεις της Κομισιόν και με τις δηλώσεις της Μέρκελ. Γιατί το λέτε αυτό? Εσείς υπέστητε ψυχρολουσία. Και θα έπρεπε να είναι προσεκτικός. Γιατί το λέτε, μεγάλη κύριε, ψυχρολουσία σε αυτά που λέει. Γιατί δεν αυτή είναι η άποψή μου. Κυρία Υπουργέ, ποιος δεν ξέρει και ποιος ξέρει, όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση και όταν βλέπει ότι η χώρα μας, εγώ δεν λέω Τσίπρας, λέω η χώρα μας, είναι κομβικός παράγοντας αυτή τη στιγμή, τόσο ως προς τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, όσο και με τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που κανείς δεν έκανε ποτέ μέχρι σήμερα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Υπάρχει μια ευθύνη της κυβέρνησης, κυρία Υπουργέ, τώρα, όταν έλεγε ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καταγγέλατε αμυγδαλέζες, φωνάζετε, αυτή ανοιχτά τα πάντα μια, να περάσουν αυτή όλοι. Είναι έτσι μια λένε, μαύρη έτσι λένε. Προπαγάνδα και λυπάμαι που την επικαλείστε και εσείς, κύριε οικονόμου, έγκριτος δημοσιογράφος. Μα τη λέει η αντιπολίτευση, μην το χρεωμένος να τη φέρω στο τραπέζι. Κυρία Υπουργέ, είναι επιχείρημα της αντιπολίτευσης αυτό. Τα έχουμε πει 500 φορές. Δηλαδή εσείς παραπέμπετε στις γνωστές προτάσεις της κυρίας Χριστοδουλοπούλου. Εδώ στην εκπομπή μας τις είχε πει. Είχαμε την τιμή να τη φιλοξενήσουμε εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα και να μας κάνει αυτή την τοποθέτηση το εδώ. Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
Επομένως, δεν μπορεί να μην την επικαλούμε. Κύριε... Σε μια πραγματικότητα αυτή που δεν μπορεί να τα σβήνουμε με ένα σφουγγάρι όλα και να λέμε δεν υπήρχε εκείνο το διάστημα. Υπήρχε. Να κάνουμε. Και δημιούργησε συγκεκριμένα αποτελέσματα πολιτικά. Δεν μπορεί να μην το λέμε αυτό, κύριε Υπουργέ. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η δήλωση είπε στους πρόσφυγες ελάτε γρήγορα να λιαστείτε στην Ελλάδα? Όχι, δεν λέω είναι αυτό. Όχι, να δεν το λέω αυτό. Σοβαρά αυτό. Εγώ το πράγμα. Πάω πιο πίσω από τη δήλωση της κυρίας Μέρκελ ξεκίνησε το πράγμα. Που κάλεσε τους πρόσφυγες να πάνε στη Γερμανία. Από εκεί ξεκινήσαμε. Αλλά και η Ελλάδα έδειξε όμως ένα πρόσωπο απόλυτα ανεκτικό και ανοιχτό. Σε όλα. Σε όλα. Έδειξε το ορθότερο πρόσωπο που μπορούσε να υπάρχει. Εγώ σας λέω, κύριε Οικονόμου, αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση ευθέως, σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν η χώρα? Στην κατάσταση των στρατοπέδων, στην κατάσταση της ξενοφοβίας, αυτή ήταν που στηνότανε στα περασμένα χρόνια. Στην κατάσταση του πρωταγωνιστή της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή πιστεύετε κι εσείς ότι η Αμυγδαλέζα ήταν Γουαντάναμο? Εμείς πιστεύουμε ότι ως κυβέρνηση... Το πιστεύετε κι εσείς αυτό? Εγώ πιστεύω κύριε Οικονόμου, ήταν ντροπή η Αμυγδαλέζα για τον ελληνικό πολιτισμό. Αλλά στείνετε καμία εικοσαριά τώρα. Είναι ντροπή... Τα προαναχωρησιακά που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Κάτι πάνω κάτω το ίδιο θα είναι, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε, θα είναι το ίδιο, κλειστά, δεν θα είναι. Αυτές οι απλουστεύσεις προσβάλλουν το αίσθημα αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας του ελληνικού λαού που δείχνει αυτές τις μέρες, το προσβάλλουν ευθέως. Και σας καλώ να ευθυγραμμιστείτε με αυτό το αίσθημα του λαού που συμβαίνει σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή. Το θέμα δεν είναι το αίσθημα του λαού, είναι η ενέργεια της κυβέρνησης, κυρία Υπουργέ. Ο λαός μια χαρά το διαχειρίζεται το θέμα. Το ανθρωπιστικό πρόσωπο που επικαλείται η κυβέρνηση, ο λαός το έχει επιδείξει. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η δυσαρμονία του αισθήματος του ελληνικού λαού με αυτά που λέτε εσείς τώρα και αυτά που λέει η αξιωματική αντιπολίτευση? Είναι μεγάλη δυσαρμονία. Και ξέρετε κάτι, με αυτά και με αυτά αποστερείτε τον ελληνικό λαό από την περηφάνεια του, από την αξιοπρέπειά του. Πώς το λέτε αυτό, κύριε Γιατί Υπουργέ. Αυτή είναι η αγκαλιά. Με συγχωρείτε. Το λέω, κύριε, με μεγάλη, πώς το λένε, γνώση το λέω αυτό και με επίγνωση των λόγων μου. Κύριε, με τα λόγου γνώσεως το λέω αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, και εννοώ το εξής. Ο ελληνικός λαός σε ανθρωπιστική κρίση ευρισκόμενος ο ίδιος ανοίγει την αγκαλιά του σε μια άλλη ανθρωπιστική κρίση των προσφύγων. Μοναδικό ιστορικό προηγούμενο σε όλη την Ευρώπη. Εμείς μιλάμε για τις ενέργειες της κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ. Ο ελληνικός λαός μια χαρά τα πάει. Μην είναι παράδειγμα προς μίμηση ο λαός. Μην τον φοβίζετε, μην τον αποκαρδιώνετε, ευθυγραμμιστείτε με τον ελληνικό λαό. Κυρία Υπουργέ, άλλο συζητάμε τώρα, συζητάμε τις ενέργειες της κυβέρνησης, γιατί με το λαό δεν τα έχει βάλει κανείς. Αυτό συζητάμε ακριβώς, λέμε, λοιπόν, αυτή ότι είναι πρέπει η καρδιά του να οργανωθούμε καλύτερα. Λέμε πρέπει να οργανωθεί καλύτερα το σύστημα, διότι εδώ θα έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε λίγο καιρό και πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι. Δεν συζητάμε για τον κόσμο. Ο κόσμος φυσικά έχει ανοίξει την αγκαλιά του. Κάθε μέρα τα δείχνουμε τα ρεπορτάζ. Να σας πω γιατί και μια ευθύνη για τις ΜΚΟ και έχετε την οργάνωση και τα λοιπά και την διεύθυνση. Να το δούμε και σε αυτή τη βάση λοιπόν το θέμα. Για έλατε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι υπάρχει επιτελικός σχεδιασμός από την κυβέρνηση. Υπάρχει επιτελικό όργανο το οποίο συνεδριάζει κάθε μέρα, τρεις φορές τη μέρα, ελέγχει τις αφίξεις των προσφύγων, βλέπει σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα κέντρα υποδοχής των προσφύγων σε όλη την χώρα, σχεδιάζει αν χρειάζεται και πού, με συνεργασία όλων των Υπουργείων, να ανοίξει νέα κέντρα, αμέσως ενημερώνει τις τοπικές κοινωνίες για την πρόθεσή της, βλέπει την ευαισθησία των τοπικών κοινωνιών, δεν κάνει τίποτα από μόνη της. Βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία και για πρώτη φορά η κυβέρνηση, εχθές εδώ στο Υπουργείο, καλέσαμε όλες τις αλληλέγγυες δομές, δηλαδή δομές ελληνικές που φτιάχτηκαν μέσα στην κρίση, δεν είναι ΜΚΟ, δεν είναι τίποτα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή. Τους οργανώνετε εσείς αυτούς, κυρία Φωτίου? Σε όλα τα κέντρα. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Τους οργανώνετε, λέω, εσείς αυτούς? Αστειεύεστε, αυτοί είναι μόνοι τους οργανωμένοι. Απλά συντονίζετε, εν πάση περιπτώσει. Χρειάζεται ένα συντονισμό γενικό. Δεν χρειάζεται, αυτό λέω. Εμείς ζητήσαμε ακριβώς αυτό. Αυτό λέω, ναι. Εμείς ζητήσαμε
πώς είναι οι ιδέες τους και πώς θα βλέπανε τη συνεργασία μαζί μας με το κράτος. Μάλιστα. Διότι βεβαίως είναι αυτόνομες δομές οι οποίες ενεργοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Κάναμε μια μεγάλη σύσκεψη εδώ εχθές στο Υπουργείο. Ήρθαν δομές από όλη την Ελλάδα. Ακούσαμε τους προβληματισμούς τους και καταστρώσαμε ένα σχέδιο για το πώς το κράτος θα εγκαταστήσει μια γραμματεία σε κάθε τέτοιο κέντρο υποδοχής, όχι υποδοχής, ενώ εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας. Πώς θα συντονίζει τις αλληλέγγυες δομές, πώς εκείνες θα συντονίζονται και πώς θα υπάρξει πια μια άμεση συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Διότι στην κατάσταση της έκτακτης ανάγκης που βρισκόμαστε, θα οργανωθούμε σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Φωτίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για την οικονομία που εκεί η κυβέρνηση δεν τα πάει και τόσο και καλά. Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αλλά δεν έχουμε τώρα χρόνο και για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που λέει η κυρία Λιμπεράκη. Αλλά ελπίζω να σας φιλοξενήσουμε την άλλη εβδομάδα, να έρθετε να τα πούμε και από κοντά. Πολύ ευχαρίστω. Εμείς εχθές στα τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου μας με τους περιβόητους δανειστές, με τους θεσμούς, πείτε τους όπως θέλετε, την Τρόικα, Τετατρόικα κτλ. Συνεδριάσανε και απεφάθησαν ότι έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εφαρμογής σταδιακής για φέτος. Βεβαίως. Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα λοιπόν εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Α, για το αυτό λέτε. Νόμιζα ότι θα πείτε και για τα φορολογικά και το ασφαλιστικό. Και ανησύχησα προς το παρόν, τρόμαξα. Σιγά, δεν είμαι και αρμόδια για όλη την κυβέρνηση, κύριε οικονόμου. Εντάξει, κύριε Φωτίου, δεν είμαι. Μη με κάνετε να λέω πράγματα που δεν ξέρω. Λοιπόν, ξέρετε ότι μιλάω μόνο για ό,τι ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ένα σχεδιασμό έτοιμο, τον έχουμε στείλει και στους θεσμούς εδώ και από τις 2 Φεβρουαρίου και περιμένουμε, όπως είχαμε ανακοινώσει, για να ανοίξουμε το ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τη σταδιακή του εφαρμογή εφέτος. Μέσα στον Απρίλιο περιμένουμε τη δική τους εφαρμογή. Θα γίνει μέσα στον Απρίλιο, μπορείτε να το πείτε. Μέσα στον Απρίλιο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε έτοιμοι. Όσο καθυστερούν οι θεσμοί, αυτό μετατοπίζεται. Μάλιστα. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι, τα κονδύλια είναι ασφαλισμένα και κανένα εισόδημα, προνοιακό επίδομα δεν πρόκειται να κοπεί στο σχεδιασμό αυτό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε. Καλή σας μέρα.